Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τον προγραμματισμό του PLC ME221 της Schneider Electric. Το πρόγραμμα, να θυμίσω, μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από τη σελίδα της Schneider. Αφού μπούμε στο πρόγραμμα, μας βγάζει τις καρτέλες Properties, Configuration, Programming, Display, Commissioning. Στην καρτέλα Properties μπορούμε να γράψουμε πληροφορίες για την εταιρεία προγραμματισμού, για το project, κάνουμε ενημέρωση. Σήμερα θα δούμε εργαλεία που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα saved code. Θα δούμε τις θέσεις των Word. Ένα Word έχει 16 θέσεις, έχει 16 bit. Θα δούμε πώς μπορούμε να καλέσουμε μία θέση ενός Word. Πώς μπορούμε να βάλουμε σε συνθήκη bit ενός Word. Το λιγότερο σημαντικό ψηφίο, το LSB, είναι το τέρμα δεξιά και είναι το 0 και αντιπροσωπεύεται με K0. Και κάθε φορά πάμε μία θέση προς τα αριστερά, μέχρι να φτάσουμε στον αριθμό θέση 15, γιατί είναι από το 0 και είναι 16 θέσεις, 16 ψηφία. Αφού κάνουμε ενημέρωση για τις προφορίες του έργου στην καρτέλα Properties, μπορούμε στην καρτέλα Configuration να επιλέξουμε το PLC, το μοντέλο του και τις αντίστοιχες κάρτες επέκτασης. Δεξιά έχουμε τον κατάλογο με τα μοντέλα της CPU και αντίστοιχα τις κάρτες με την εκάστοτε επέκταση που μπορούμε να του βάλουμε. Οι επεκτάσεις μας μπαίνουν όπως είναι το PLC δεξιά και υπάρχουν και επεκτάσεις κασέτα που μπαίνουν από πάνω. Ας αλλάξουμε ένα μοντέλο. Θα βάλουμε το μοντέλο μας TM221 σε 40U. Το μοντέλο αυτό έχει 24 ψηφιακά input, έχει 16 εξόδους τύπου transistor των 0,5A, έχει 2 analog input, σηριακή line port, δίσματος RJ45, Ethernet και η τροφοδοσία του είναι στα 24 volt DC. Ακόμα ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι κλέμμες
τον input και το output είναι αποσπόμενες. Έτσι, εάν εγώ θέλω να το προγραμματίσω στο γραφείο μου, μπορώ να βγάλω τις φύσες χωρίς να ξεκαλωδιώσω τα καλώδια και να αποσπάσω το PLC για να του περάσω πρόγραμμα. Programming. Αριστερά μπορούμε να φτιάξουμε το δέντρο με τις ενότητες και τις υποενότητες. Δηλαδή με τα POU και εντός το POU τα rank. Μπορούμε να τους δώσουμε όνομα, να κάνουμε μετονομασία. Καθώς να ονομάσουμε και τα rank. Το όνομα τώρα είναι θεωρητικό και στη συνέχεια θα του δώσουμε πιο ακριβή ονομασία με τη σχέση που έχει να κάνει. Ανάλογα δηλαδή ποια συνθήκη θα λειτουργεί μέσα στο rank, θα έχει και αυτή την ονομασία. Ας πούμε δύο λόγια το τι θέλουμε να κάνουμε, για να αναδείξουμε τα εργαλεία που θα το κάνουμε. Να το πω πιο απλά, για να χρησιμοποιήσουμε ένα αυτοκίνητο και να δούμε τις δυνατότητες του, πρέπει να έχουμε και μια πίστα. Εμείς θα φτιάξουμε και την πίστα, θα φτιάξουμε και το αυτοκίνητο. Λοιπόν, έχουμε μια μηχανή και θέλουμε αυτή η μηχανή να ελέγχεται από PLC. Πρέπει να διακρίνουμε διάφορους ελέγχους στη μηχανή. Μία διάκριση ελέγχου και πολύ σοβαρή για τη διασφάλιση πρωτίστως του ανθρώπου, δευτεροδόντως των υλικών. Ξαναλέω, πρέπει να διασφαλίσουμε τον άνθρωπο να μην πάθει ατύχημα και σε δευτερόδον φάση να μην πάθουν ζημιά τελικά. Είναι η saved. Οπότε θα φτιάξουμε κάποιες συνθήκες έτσι ώστε όταν αυτές ισχύουν η μηχανή να είναι σε saved mode. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να καταγράψουμε κάποιες μεταβλητές. Input, Output, Object. Οι μεταβλητές αυτές είναι στο πεδίο της μηχανής και είναι κάποια ηλεκτρολογικά αντικείμενα όπως Thermal, Relay Voltage, Switch Door, Emergency Stop. Να θυμίσω, το PLC λειτουργεί κυκλικά και έχει κάποια βήματα εντός του κύκλου του. Δηλαδή, διαβάζει τις εισόδους αν έγινε κάποια μεταβολή, τρέχουν οι σχέσεις του προγράμματος και ενημερώνει τις εξόδους. Αυτά είναι τα τρία βήματα που κάνει κάθε φορά εντός κύκλου. Cycle time. Αναφορικά μπορεί ένας κύκλος να είναι 7 μιλισεκόν, 8 μιλισεκόν. Μια άλλη λεπτομέρεια
Και σε άλλα μαθήματα θα μιλήσουμε ιδιαίτερα για τους κύκλους, είναι ότι εντός κύκλου δαπανάται και ένας χώρος, ένα ποσοστό εντός κύκλου δαπανάται 20-30% και για τις επικοινωνίες του PLC. Άρα, επικοινωνίες του PLC, διάβασμα εισόδων, εκτέλεση εντολών, ενημέρωση των εξόδων. Καταγραφή σημάτων που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του μηχανήματος. Διαβάζει αν έχω κάποια συμμετρία. Θα πρέπει για τη σωστή λειτουργία να έχουμε και τις τρεις φάσεις. Το μηχάνημα έχει ένα μοτέρ. Θα πρέπει να λειτουργεί εντός συγκεκριμένων ορίων ρεύματος. Διακόπτης κινδύνου για τους χρήστες. Και το μηχάνημα έχει καπάκια. Για την ορθή λειτουργία και την προστασία θα πρέπει τα καπάκια να είναι κλειστά. Μέσα στα καπάκια υπάρχουν γρανάζια, υπάρχουν ημάντες, υπάρχουν ρεύματα ισχύως. Εάν κάποιο καπάκι είναι ανοιχτό, δεν πρέπει να λειτουργεί η μηχανή. Θα πρέπει να είναι σε safe mode. Προσοχή, απαγορεύονται οι διπλοεγγραφές και μας ενημερώνει ότι αυτό που μου έγραψες είναι και αλλού. Δεν μπορώ να έχω διπλοεγγραφές στα σύμβολους. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε, γιατί αυτή τη στιγμή το σενάριο είναι λίγο θεωρητικό, δεν είναι ακριβές. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ώστε να κάνουμε μία πλήρη μελέτη για τεχνολογική αναβάθμιση μία μηχανής. Απλά να φέρουμε κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να εστιάσουμε το πώς θα κάνουμε saved με θέσεις των bit και πώς θα κάνουμε και κάποια compare και πώς θα κάνουμε το flash, δηλαδή την ενημέρωση. Οπότε είναι θεωρητικό λίγο το παράδειγμα, το πόσα σήματα θα έχουμε. Θα μπορούσε η μηχανή να έχει 3 imagers στο χώρο που είναι. Θα μπορούσε να είχε 5 καπάκια. Θα μπορούσε να είχε 3 modern. Εμείς κάνουμε μία αναφορά και λέμε ότι έχουμε ένα relay voltage, ένα thermal, ένα imagers stop και 2 καπάκια. Ένα αριστερά και ένα δεξιά. Και ενημερώνουμε τον πίνακα που έχουμε γράψει. Επόμενη κίνηση
είναι να πάμε στην καρτέλα Memory Object και στην υποκαρτέλα Memory World. Να δεσμεύσουμε, να χρεώσουμε το memory word 0 ως saved. Ενημέρωση. Πέραν των saved θα βάλουμε και κάποια object που ανήκουν στην κατηγορία command, δηλαδή εντολές, όπως θα χρειαστούμε και ένα σήμα στα memory bit. Επισημαίνω, για να έχουμε μία σειρά, μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε κάνει είναι να έχουμε δεσμεύσει τα πρώτα input digital του PLC, το J0, το J1, το J2, το J3, και δώσαμε κάποιες ονομασίες. Είναι safety πέραν από ένα start και από ένα reset. Το start είναι να λειτουργεί η μηχανή και θα πούμε τι θα είναι το reset. Το reset έχει να κάνει με την αρχικοποίηση και την επαναφορά της μηχανής. Ακούστε με λίγο. Το κάθε σφάλμα που θα γίνεται θα ενημερώνει μια θέση ενός word. Το word μου έχει 16 θέσεις, τα σφάλματά μου είναι λιγότερα από 16, τα είπαμε πριν. Και μάλιστα, για να είμαστε ακριβείς, τα σφάλματά μου είναι 7. Ωραία. Εγώ έχω 7 σφάλματα. Τα 7 σφάλματα θα τα δεσμεύσουμε, θα τα χρεώσουμε στο word 0. Δηλαδή, οι πρώτες θέσεις του word 0, η 0, η 1, η 2, η 3, η 4, η 5 και η 6, θα ενημερώνονται η κάθε μία από ένα σφάλμα. Αυτό είναι μία δουλειά που θα κάνουμε. Πότε είναι η ενημέρωση των σφαλμάτων, η ενημέρωση των σφαλμάτων στη θέση word. Η δεύτερη δουλειά είναι μία σύγκριση που θα πει, εάν έχεις κάποιο σφάλμα, δηλαδή τιμή μεγαλύτερη του μηδενός, γιατί θα πούμε ότι οποιοδήποτε μπιτάκι στη λέξη γίνει άσο, θα προκύψει ένα νούμερο, και αυτό έχει να κάνει με τις δυνάμεις του 2, και εμείς θα του πούμε το εξής. Εάν η τιμή σου είναι μεγαλύτερη του μηδενός, κάνε set στο memory bit alarm saved.
Γιατί θα το κάνουμε να κάνει set? Προέκυψε αλλαγή κατάστασης του θερμικού. Γιατί είχαμε υπερύψωση στο μοτέρ και δεν θέλουμε να ανέβει πολύ ρεύμα στο κινητήρα και να βραχυκλώσουν τα τυλίγματά του. Άρα ξαναλέω, προέκυψε αλλαγή κατάστασης στο θερμικό. Άλλαξε η τιμή διάφορου του μηδενός, ενεργοποιήθηκε το bit μη 0, έγινε true. Εάν εγώ δεν το έκανα set, θα πήγαινε κάποιος στον πίνακα, φάνηκε την πόρτα με το κεφάλι του, θα άλλαζε την κατάσταση και μπορεί το μηχάνημα να ξαναβούλευε. Και να μην έχει αυτός εκείνη την ώρα πρόσβαση στο μηχάνημα, γιατί είναι πλάτη στο μηχάνημα, διότι έχει την προσοχή του στο να κάνει reset το θερμικό με κάποιο κουμπάκι που έχει πάνω του. Άρα, τι κάνουμε εμείς? Τη στιγμή που προκύψει ένα σφάλμα, γίνεται set. Και επαναφορά του σφάλματος να γίνει, ο χειριστής με δική του ευθύνη, βλέποντας το μηχάνημα, θα πατήσει reset, θα αρχικοποιήσει τα σφάλματα και θα ξανακάνει ενέργειες. Το αν προκύψει αμέσως μετά ξανασφάλμα, αυτό υπάρχει πρόβλημα και πρέπει οι τεχνικοί να το λύσουν. Άρα η διαδικασία έχει: η μηχανή μπήκε σε σφάλμα, συγκρατείται, ανεξαρτήτως αν έχουμε κάνει μερική αποκατάσταση του σφάλματος, συγκρατείται. Πώς θα γίνει η επαναφορά? Με reset. Οπότε το alarm saved διατηρεί το σφάλμα έστω και αν έχω κάνει τοπική αποκατάσταση του σφάλματος. Πάμε στο δέντρο, εκ των οποίων στο δέντρο θα προσθέσουμε, και θα κάνουμε κάποια rank add. Θα είναι 7 με το 0, 6. Γιατί στους υπολογιστές έχουμε το 0. Και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rank. Σε αυτό το ίσον, έχουμε πει κάθε rank είναι μια ισότητα, σε αυτό το ίσον έχουμε το voltage relay. Θα μας εξυπηρετήσει να βλέπουμε από κάτω τον πίνακα, άρα θα πάμε στα tools. Digital Input, να έχουμε τον πίνακα για να τα βάλουμε με την ίδια σειρά. Αυτό ως τυποποίηση, γιατί πιθανό να με βοηθήσει να μην κάνω λάθη στον τρόπο σκέψης. Task. Rename. Thermal, rename, emergency stop, πορτάκια πίνακα έχουν κάποιο micro switch.
Έχουμε και δύο σήματα που είναι command. Δεν συγκαταλέγονται στα safe. Άρα τα safe μου είναι λιγότερα. Τα safe μου είναι 5. Delete. Ωραία. Ο πίνακας των safe είναι έτοιμος. Τώρα θα βλέπετε και πώς χτίζουμε τα POU, πώς τα διακρίνω, πώς φτιάχνω το δέντρο. Λοιπόν, μπορώ να φτιάξω και ένα POU με την ονομασία command. Οπότε είναι διακριτή η ρόλη του command, του save, του program manager και πολλών άλλων που θα πούμε στην πορεία, του process control. Έχουμε reset και start. Το reset θα μας αρχικοποιήσει ένα τοπικό σφάλμα εάν συμβεί. Λοιπόν, στη σχέση rank 0 θα βάλουμε σύμβολο εκχώρησης, operation block. Και αντίστοιχα, στις υπόλοιπες σχέσεις. Η συνθήκη έτσι ώστε να υλοποιηθεί η εκχώρηση θα είναι χρεώνουμε το κάθε contact με μία μεταβλητή.
Λοιπόν, και πάμε να φτιάξουμε τη σχέση εκχώρησης. Επί της 100, μη word 0 συγγνώμη, έχουμε κάνει ένα λάθος. Λάθος. Πολλά λάθη έχεις κάνει. Έχεις κάνει πάρα πολλά. Το πρώτο είναι το. Ωραία. Εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε την εκάστοτε θέση του Word. Άρα, όταν έχουμε να κάνουμε με ψηφίο, γιατί εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε το κάθε ψηφίο του Word, είναι coil. Το Word έχει 16 ψηφία και εμείς θέλουμε να ενημερώσουμε συγκεκριμένο ψηφίο. Και θα πούμε επί της 100, μη word, άνω κάτω τελεία, χ 0. Το ξαναγράφω γιατί το βλέπουμε πρώτη φορά. Επί της 100, μη word 0, άνω κάτω τελεία, χ 0. Δηλαδή του λέμε ότι θα είσαι το memory word 0 και θα είσαι το ψηφίο χ 0. Με το άνω κάτω τελεία και το χ προσδιορίζουμε τη θέση του ψηφίου ενός word που έχει 16. Και το είναι και το LSB, είναι το πιο δεξιά. Είναι αυτό που λέμε 2 στη μηδενική. Με τον ίδιο τρόπο και γράψτε τα να πάρετε το κολλάι memory word 0 άνω κάτω τελεία εδώ βλέπετε όλες τις θέσεις που είναι 15. Να οι θέσεις. Να κάνουμε, αξίζει τον κόπο και μία μεγένθηση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Η θέση του bit. Βλέπετε. Και εγώ τώρα θα πάρω τη χ1. Οπότε η θέση χ0 έχει το relay voltage που σημαίνει κάτι, δηλαδή εάν έχω 0 όλα καλά, εάν έχω την τιμή 1 πρόβλημα, γιατί ένα bit μπορεί να πάρει ή 0 ή 1, και αντίστοιχα η θέση χ1 φιλοξενεί το thermal. Εάν έχω 0 όλα καλά, αν έχω την τιμή 1 πρόβλημα. Προσέξτε τώρα, ανάλογα ποια θέση έχει άσο, αν εγώ υπολογίσω τη δύναμή της, θα μου βγάλει ένα αριθμό στο δεκαδικό. Εάν έχω 2, υπολογίζω τις 2 δυνάμεις και τις προσθέτω μεταξύ τους για να μου βγάλει τον αριθμό. Εάν είναι όλα άσο και υπολογίσω όλες τις δυνάμεις και τις προσθέτω μεταξύ τους, θα μου κάνουν τον 65.535. Μην ξεχνάμε το 0, μας βγάζει τη θέση, εδώ θέλουμε τη 2. Βοηθάει και το λογισμικό σύστημα κάποια πράγματα για να μην τα θυμάσαι όλα τα ακρονίμια απ' έξω.
σου δίνει έναν οδηγό. Σου με αν γράψεις επί της 100, μη word 0 και ξέρει ότι είναι coil, εδώ θα σου πει για παράδειγμα ποια θέση θέλεις. Βέβαια γράψαμε το επί της 100. Επί της 100, μη word 0, θα σου πει φιλέ, εδώ είναι coil, είναι θέση. Ποια θέση θέλεις? Θέλω τη θέση G3. Ωραία. Και το τελευταίο θα το χρειαστούμε για την πόρτα μας. Με B θα πάρουμε coil. Ωραία. Οπότε έτσι ενημερώνουμε κάποιες θέσεις ενός word που αυτό για μας συμβολίζει μία κατάσταση. Ανάλογα τι έχουμε να κάνουμε. Προσέξτε, μπορούμε να ενημερώνουμε τα saved, μπορούμε να ενημερώνουμε γεγονότα, μπορούμε να ενημερώνουμε τα step, βήματα που έχουν γίνει. Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Είναι σημαντικό να ξέρω να διαχειρίζουμε και το word ως πληροφορία στο δεκαδικό σύστημα και το word ως θέσεις. Ωραία. Λοιπόν, άρα μέχρι στιγμής τι έχουμε φτιάξει? Έχουμε φτιάξει την ενημέρωση. Μας λείπει να φτιάξουμε μία συνθήκη ότι τι θα γίνει εάν προκύψει κάποια πληροφορία σε κάποια θέση. Και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έχει άσο ένα flip-flop, να γίνει set στο σύστημα. Λοιπόν, μπορώ όπως και από το δέντρο να προσθέσω εδώ μέσα rank. Αν είμαι στο τελευταίο εντός του και να πατήσω κάτω, αλλιώς μπορώ να το εισάγω από πάνω του. Ωραία, πρόσθεσα ένα rank. Σε αυτό το rank τώρα θα βάλουμε ένα set, αυτό είναι το μη-μηδέν που είναι το alarm saved και εδώ θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή τώρα γιατί θα φτιάξουμε τη σύγκριση, δηλαδή θα κάνουμε τον έλεγχο σε σχέση με το word. Τα κέρια της σημερινής παρουσίασης είναι οι θέσεις και ο compare. Εμείς θα του πούμε επί της 100, δώστε μου λίγο χρόνο να κάνω ένα zoom. Επί της 100, μη world 0, αυτό είναι το εάν, μεγαλύτερο του μηδενός. Που αυτό σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει άσο, οτιδήποτε είναι άσο υπολογίζεται η δύναμή του. Δηλαδή 2 στη μηδενική άσο υπολογίζεται, 2 στην τρίτη άσο υπολογίζεται. Άρα δεν θα είναι 0, τότε θα πρέπει να περάσει ρεύμα και να πάει εδώ και να το συγκρατήσει και να έχει αλλάξει και να έχει γίνει 0, η μηχανή πρέπει να παραμείνει σε safe mode. Είπαμε ότι γίνεται σφάλμα. Ωραία, σταματάει η μηχανή. Κάνει τοπική αποκατάσταση του σφάλματος. Δηλαδή, είπαμε, έγινε το thermal και πήγε, έκανε τοπικό reset. Ωραία. Το σφάλμα έχει αποκατασταθεί, η μηχανή δεν έχει αποκατασταθεί. Η μηχανή για να αρχικοποιηθεί θα πρέπει να γίνει reset. Λοιπόν,
το external input, το reset, να κάνει reset στο μη 0. Παίρνουμε το reset. Θα του δώσουμε διένθηση μη 0. Μία normal open. Να του δώσουμε τη σωστή διένθηση, είναι το J6. Ωραία. Προσέξτε τώρα, το μη μηδέν το bit είναι ακρογωνιαίος λίθος για όλο το πρόγραμμα. Είναι μια συνθήκη που θα μπαίνει παντού. Δηλαδή, για να πατήσω start θα πρέπει η μηχανή μου να μην είναι σε alarm. Αν είναι σε alarm δεν με αφήνει να πατήσω start. Τώρα είναι υποθετικό. Τον τρόπο θα το σχεδιάσουμε αυτό, θα το πούμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Τώρα εμείς ξαναλέω, λέμε μόνο το saved, απλά κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω που θα μπορούσε να επέμβει σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Σας πω για παράδειγμα, θα μπορούσα το start να το πάω στη μη 1 να είναι run και το μη 0 να πάει να είναι το run software, το μη 1 και να πηγαίνει το reset, να το κάνουμε έτσι να το δείτε. Λοιπόν, εμείς για παράδειγμα στο memory bit, ωραία, φτιάχνουμε το run software. Ωραία, το start κάνει run software και η μηχανή είναι σε run. Προκύπτει σφάλμα. Λοιπόν, ποιος αρχικοποιεί το run software? Λοιπόν, το αρχικοποιεί ο μη 0. Ένα υποπρόγραμμα εμπλέκεται σε ένα άλλο υποπρόγραμμα και έτσι γίνεται ο διαδικαστικός προγραμματισμός.
Αυτό θα εμπλέκεται σε πολλές συνθήκες. Μετά, σε πολλά υποπρογράμματα. Οπότε, είναι η σπορβιλική στήλη η μηχανή να μην είναι σε save για να συνεχίσει να κάνει τις διεργασίες της. Λοιπόν, κάνουμε save. Μπορούμε να κάνουμε simulation και με ένα πιο γρήγορο τρόπο από το να χάνω χρόνο να μπαίνω σε καρτέλες. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Εδώ, όχι στον τροχό, γιατί έχει να κάνει με τη σύνδεση. Βλέπετε, εδώ λέει Land Simulator. Μισό λεπτό. Κάντε τα βήματα 1-1, μπείτε σε simulator και δημιουργήστε ένα τοπικό σφάλμα. Αλλάξτε την κατάσταση του J0.0 από false true. Θα δείτε ότι η μηχανή θα μπει σε safe mode. Το μη 0 θα αλλάξει κατάσταση από false true. Εάν εσείς κάνετε διόρθωση του τοπικού σφάλματος και το J0 το ξαναμεταβάλλετε σε false, θα παραμείνει. Μόνο αν κάνετε reset θα επανέλθει. Και παρατηρήστε τις τιμές του word. Παρατηρήστε τις τιμές που θα έχει το word. Ανάλογα με το πιο τοπικό σφάλμα κάνετε από false true.
μπαίνουμε σε mode simulation, πάμε καρτέλα προγράμμη και προσοχή, μη βιαστείτε και αγχωθείτε γιατί δεν θα σας δουλεύει η εφαρμογή, θα πρέπει να κάνετε start. Πριν κάνω start όμως θα πρέπει να επαναφέρω τα σήματά μας στην ορθή λειτουργία. Έχουμε πει τα ηλεκτρολογικά αντικείμενα των SAFET φέρνουν σήμα στο PLC εξ αρχής. Χρησιμοποιούμε την normal close στο relay voltage. Στο thermal την 95-96 την κλειστή. Στο emergency stop την 1-2. Και αντίστοιχα στα door switch. Ωραία. Τώρα θα πάμε να κάνουμε start controller. Ωραία. Μπορώ εγώ να κάνω και αυτό μπορούμε να το δούμε στα, μπορώ να περιηγηθώ σε οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλω. Θα πατήσουμε Y5 να κάνουμε run της εφαρμογής μας. Είμαι σε run mode, είναι πράσινο. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα στην καρτέλα με το safe πρόγραμμα. Λοιπόν, και εγώ τώρα θα δημιουργήσω ένα alarms. Χάθηκε η Ελένα. Φάση. Δεν πρέπει το μοτέρ να δουλεύει με δύο φάσεις. Αμέσως βλέπετε ότι η πρώτη θέση έγινε true. Αυτό ισοδυναμεί και θα πρέπει να πάμε να το εξετάσουμε για να το δούμε κιόλας. Πήρε το alarm ορθά, όλα έγιναν σωστά. Ενημερώθηκε η πρώτη θέση, ο αριθμός από 0 έγινε μεγαλύτερος, δηλαδή το word έχει μεγαλύτερη τιμή από το 0, άρα πέρασε και το έκανε πράσινο. Και αν θα πάμε τώρα στα tools και θα δημιουργήσουμε ένα add new animation table και θα καλέσουμε το επιτσεκατό μη word 0, βλέπουμε ότι η τιμή είναι 1, γιατί αν υπολογίσουμε το 2 εις τη μηδενική μας κάνει 1. Εγώ δημιουργώ αυτή τη στιγμή για να παίξουμε λίγο με το word, να παίξουμε λίγο με τα αριθμητικά συστήματα, θα πρέπει να τους πάρουμε τον αέρα. Εάν έχετε κενά στα αριθμητικά συστήματα πρέπει να ανατρέξετε, να τα λύσετε. Δεν θα προχωρήσετε εάν έχετε πρόβλημα στο διαδικό σύστημα αρρύθμισης και στη σχέση που έχει με το δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης. Δημιουργώ κι άλλο ένα σφάλμα και αμέσως η λέξη πήγε 3, γιατί 2 εις τη μηδενική μας κάνει 1, 2 εις τη 1 μας κάνει 2 και 2 και 1 μας κάνει 3. Ο αριθμός αυτός αυξάνει. Αυξάνει. Φτάσαμε μέχρι το 31. Ωραία, εγώ πάω τώρα να κάνω αποκατάσταση των τοπικών σφαλμάτων, δηλαδή πάτησα το κουμπάκι μου στο relay voltage, ήρθε η φάση, χαμήλωσα το ρεύμα στο θερμικό μου, άλλαξα κατάσταση του imagers γιατί πρέπει να το κάνετε λίγο δεξιά, έτσι είναι η λογική του, έκλεισα τις πόρτες,
Ωραία. Το 5. Αν είναι το push button και θα το ξαναρίξουμε μία ματιά. Ναι, δεν έχει λόγο να είναι πατημένο, έχει ελαττήριο, επανέρχεται πίσω στην αρχική του κατάσταση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ, ενώ έχω κάνει τοπική αποκατάσταση, βλέπετε, είμαι σε safe mode. Αυτό για να μπορέσω να το αλλάξω και να φύγω από το safe mode, θα πρέπει να πατήσουμε reset. Και τώρα μου επιτρέπει το σύστημα να ξαναμπω σε run software. Τώρα είμαι στο 0. Task. Σημαντικό, είμαι σε run software. Σημαντικό να μπορώ να μετακινούμε. Όταν το πρόγραμμα είναι μεγάλο, να μετακινούμε. Βλέπετε, να μπαίνω σε saved, υπό ρουτίνα. Βλέπετε, να μπαίνω στη command υπό ρουτίνα. Να μπαίνω στην program manager. Να μπαίνω στο process θερμοκρασία. Να μπαίνω στο process ανύψωσης, στο process κοπής. Να μπορώ να χειρίζομαι τις καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Μπορούμε από εδώ να κάνουμε Stop Simulator. Αναδείξαμε τις θέσεις του Word που είναι τα bit που έχει. Χ2, Χ3 μέχρι το Χ15, είδαμε compare και είδαμε το saved. Σας ευχαριστώ πολύ.